το ευρωπαϊκό λαϊκό κόμμα ήταν εκεί και δεν θα έρθει το 50% από τον Γιάννη, μισό λεπτό να απαντήσω. Μίλησες πριν να περιμένεις σειρά σου. Γιάννη, περίμενες. Τους καλέσαμε για να τους σεβαστούμε. Εκπροσωπούν ένα χώρο ο καθένας. Ακριβώς. Θα κάνουν την πολιτική τους τοποθέτηση. Δεν τελείωσα. Όσο φίλουν, θα τοποθετηθούν και από τις ουσίας. Άμα είμαστε 80% ανθρώποι εδώ και τους μοντάρουμε, δεν είμαστε ύστερα φιλόξενοι. Μία σύσκεψη σήμερα στην Ένωση Ηρακλείου, των κτηνοτρόφων όλης της Κρήτης, για το μεγάλο ζήτημα του μεταφορικού ισοδυνάμου. Η Κρήτη είναι νησί. Δεν μπορεί να εξαιρεθεί από το μεταφορικό ισοδύναμο και γι' αυτό θα δώσουμε μία μάχη όλοι και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο υπουργείων. Από εκεί και πέρα χρειάζονται έλεγχοι για να μπορέσει αυτό το μέτρο να είναι βιώσιμο, να μπορεί να καλύπτει τους πραγματικούς παραγωγούς και να μην χάνεται όταν θα φτάσει στον παραγωγό από τους προμηθευτές. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα για το οποίο θα ενσκύψουμε όλοι. Χρειάζεται να μετρήσουμε το κόστος που είναι στην Κρήτη και να μην μιλάμε για επιδοτήσεις αλλά μιλάμε για ενισχύσεις στον αγρότη και στο κτηνοτρόφο για να μπορεί να έχει ισότιμο κόστος παραγωγής με την υπόλοιπο αφού έχουν πλέον εξορθολογηθεί οι τιμές σε όλη την Ελλάδα και είναι στο ράφι αλλά και στην πώλησή τους ίδιες γιατί όχι και στο λειτουργικό κόστος να μην είναι το ίδιο. Οπότε πρέπει η πολιτεία να το δει, να τα αγκαλιάσει και να το βοηθήσει να πάμε πιο πάνω ακόμη την παραγωγή μας. Δεν είναι μόνο ο τουρισμός, είναι και αυτή η βιομηχανία η άλλη. Είναι η κουλτούρα μας που αυτό μπορεί να μας αναδείξει, που αυτό μας έφερε και μέχρι σήμερα εδώ που είμαστε Κρήτες. Η περιφέρεια Κρήτης έχει διαχρονικά το μεγαλύτερο κόστος παραγωγής. Γι' αυτό θα πρέπει να στηριχτούν οι κατ' επάγγελμα αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι και να τους δοθεί πίσω το μεταφορικό ισοδύναμο για να τους δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουν να παράγουν βάσει των τιμολογίων που έχουν καταθέσει. Θεωρώ ότι σε ένα ψηφιακό κράτος που επέρεται ότι υπάρχει για την κυβέρνηση μπορεί να ελέγξει αυτή την ορθότητα των στοιχείων. Εμείς, η παρουσία μας σήμερα εδώ δηλώνει τη στήριξή μας σε αυτό το δίκαιο αίτημα και με εντός και εκτός Βουλής θα προσπαθήσουμε να το προωθήσουμε. 5 χρόνια κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, 5 χρόνια απαξίωσης για τους αγρότες και κτηνοτρόφους του νησιού. Το μεταφορικό ισοδύναμο απουσιάζει, μέτρα ενίσχυση στην πράξη για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους απουσιάζουν και πλέον νομίζω ότι ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Δεν έχουμε την πολυτέλεια άλλης αναμονής. 5 χρόνια αυτής της κυβέρνησης είναι αρκετά για να καταλάβει ο μέσος νους, ο μέσος πολίτης το τι συμβαίνει. Τα πάντα στην πολιτική είναι θέμα προτεραιοτήτων. Και δυστυχώς απουσιάζει η πολιτική βούληση για την ενίσχυση στην πράξη αυτού του κρίσιμου κλάδου για τον πρωτογενή τομέα, όχι μόνο του νησιού μας, αλλά όλης της χώρας. Κάνουμε κάλεσμα σε παγκρίτιο επίπεδο με όλους τους βουλευτές της Κρήτης με θέμα το μεταφορικό έξοδο που έχει εδώ πρωτογενής τομέας και είναι 40%. Τοποθετηθήκαμε, ενημερώσαμε τους βουλευτές, αν και το γνωρίζαν οι βουλευτές. Αυτό το παραπάνω κόστος παραγωγής που έχουν εδώ οι κριτικοί παραγωγοί. Ευελπιστούμε να υπάρξει με όλους αυτούς τους βουλευτές ένα ραντεβού προς τον Πρωθυπουργό, γιατί ο κύριος Στυλιανίδης δεν μας δέχτηκε. Άρα λοιπόν τώρα πάμε διαμέσου του Πρωθυπουργού, ευελπιστούμε τη βδομάδα που θα μπει να μας δεχτεί. Του έχουμε στείλει μία επιστολή, του γράφουμε μέσα την πρόταση που είναι να πηγαίνει αυτό το μεταφορικό έξοδο που ήδη υπάρχει μέσα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και πάει σε επαγγελματίες και το έχουν ήδη μετακυλήσει στον παραγωγό, στους παραγωγούς δηλαδή. Από εκεί λοιπόν εμείς ζητάμε αυτό που έχουμε δώσει να πάρουμε πίσω. Βλέπω ότι οι βουλευτές του νησιού στάζονται όλοι υπέρ, αρκεί να υπάρχει βούληση, πολιτική βούληση, με υπουργική απόφαση. Μία τροπολογία μέσα στο Υπουργείο να μπορούμε να καταθέσουμε εμείς τα τιμολόγια μας, τα τιμολόγια ζωοτροφών μας, αγροεφοδίων, οι μελισσοκόμοι, τα αγροεφόδια τους και από εκεί να ελεγχθούμε και μόλις ελεγχθούμε να υπάρξει από εκεί ένα έσοδο για να αντισταθμίσει και να εξισώσει το κόστος παραγωγής μας με την υπόλοιπη περιοδική Ελλάδα. Σήμερα ήρθαμε εδώ για να εκφράσουμε την αγανάκτησή μας σχετικά με το μεταφορικό ισοδύναμο
και να προωθήσουμε μια πρόταση του συλλόγου, όλων των συλλόγων της Κρήτης. Συντάζονται όλοι οι συλλόγοι με εμάς, ώστε να πάει βάση τιμολογίων. Για να τα πω χοντρά-χοντρά, να κατατεθεί πλατφόρμα, συζητική πλατφόρμα ηλεκτρονική, για να μπορούν να καταθέτουν όλοι οι παραγωγοί τα τιμολόγια άντως, ώστε να πληρώνονται, να βγάλει τέλος πάντων το ανάλογο Υπουργείο, τέλος πάντων μια σχετική απόφαση, το πόσο πρέπει να κοστολογούν, γιατί έχουμε τεράστιες διαφορές και ήδη είμαστε υποδιάλυση και ήδη έπεσε και το γάλα Μάρτιο-Απρίλιο και θα πέσει και άλλο και του χρόνου ούτε καν δεν κατέχω ποιος θα ανέχει ζάγια να παράγει. Οπότε θεωρείται μια πλατφόρμα, μια ψηφιακή πλατφόρμα, ναι, ένα μια, εργαλείο. Ναι, εργαλείο το οποίο θα το αναλάβει το ανάλογο Υπουργείο, δεν θα το πούμε εμείς πώς θα κάνει τη δουλειά του. Εμάς η δουλειά μας είναι το πώς να προωθήσουμε τα συμφέροντά μας ώστε να μην διαλύσουμε. Πιστεύουμε ότι θα δώσει κατανόηση η υπάρχοντα κυβέρνηση, οι δάλους θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις.